Φίλοι μου, σκυλοφαντής, όπως λέει και η κούρη του έρωτα Χρυσίδα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πολύ αγαπημένο βίντεο του Νόντις. Το ξέρω το αγαπήσατε με πάνω από 10 προβολές τα προηγούμενα. Σήμερα έχουμε τον Φάμπιο, είναι λίγο φορτσιάζει, είναι πάρα πολύ καλό σκυλάκι. Και θα το κουρέψουμε, θα το κάνουμε ένα makeover. Τώρα είναι, ξέρετε, έχει μεγαλώσει το τρίχωμάτο, έχει λίγο τζιγούλες, αλλά θα το στρώσουμε τον αγαπημένο. Θα ξεκινήσουμε, δεν είναι βρώμικος, είναι μέσα στο σπίτι, θα ξεκινήσουμε με τη μηχανή που παίρνουμε όλο το περιττό τρίχωμα και μετά θα μπει για μπάνιο και μετά θα κάνουμε τις λεπτομέρειες και μια παλήθευση. Στην αρχή θα πρέπει να του λύσουμε ό,τι κόμπο έχει, απαλά δεν χρειάζεται να το τραβάμε το τρίχωμα, δεν το ξεμαλιάσουμε, για να μπορεί να το κόψει η μηχανή. Θα του πάρουμε κόντρα, έτσι και αλλιώς θέλουμε ένα ομοιόμορφο μήκο στο σώμα. Το κεφαλάκι είναι λίγο διαφορετικό, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα το πάρουμε με την αντίστροφη φορά της τρίχας. Ξεκινάμε σκάβοντας, δηλαδή λίγο έτσι. Και παίρνω σιγά σιγά προς τα πάνω. Η μηχανή ίσα ίσα που να κουμπάει το δέρμα, δεν χρειάζεται. Με δίνει πάρα πολύ απλά. Άμα έχεις καλά ξηράφια, δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Τώρα στα πουδαράκια, στο στήθος, το παίρνω πάντα με τη φορά της τρίχας προς τα κάτω και τους δίνω με ψαλίδι, να δω τι χρειάζεται, γιατί δεν γίνεται να το πάρεις κόντρα στα πουδαράκια. Αυτός είναι το μεταξύ, δεν θέλει καθόλου να πειράζουν τα πουδαράκια. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Εκφέρνω, τα μασουλάει τώρα εκεί πέρα. Τώρα για το κεφαλάκι, θέλω να το κάνουμε όσο πιο στρογγυλό, ρε παιδί μου, γίνεται. Θα φύγει πάρα πολύ μαλλιά από εδώ πάνω. Πρωτού μπει για μπάνιο, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε μια πιο μεγάλη σκάλα τύπου να αφήνει πιο πολύ μαλλί και θα του πάρουμε όσο μπορούμε ειδικά από το σβέρτο εδώ πέρα για να βγει πιο ομοιόμορφα και μετά θα το κάνουμε το ψαλίδι της αρέωσης. Τώρα αυτό είναι κόμις εδώ, αλλά θα το φτιάξουμε. Μπράβο. Όπως να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θα πάει όλο τόσο. Αυτό που ήθελα να πω είναι πλέον ως πάρα πολύ δημοφιλής YouTuber αντιμετωπίσω τα χειμερινά προβλήματα. Δηλαδή πάω πάρα παιδί μου για καφέ μετά σε γενιά. Πολύ μιλτά αυτόγραφα, λένε ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Δεν κάτι που λέει, γιατί είστε λίγο. Είναι το φυσιολογικό μου πλέον. Το δούλεψα πάρα πολύ, δεν είναι πια έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Κάτι άλλο που ήθελα να πω. Ο Σιμούκη τι λέμε αυτό. Ο Φάμπιο. Που είναι παιδί μου σαν μοντεζάρι το κομμάτι. Έχει... Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ κατσαρό. Και ποιος σου λέει πριν θα το μοντεζάρι. Παρ' όλα αυτά, τον προσέχουν πάρα πολύ οι ιδιοκτήτες του. Δηλαδή, το χτενίζουν, δεν κάνουν τα διπλό. Δηλαδή, το χτενίζουν και προσέχουν τα ποδαράκια. Και έτσι δεν έχει ούτε τζίπες ούτε κόμπους. Και ας έχει πάρα πολύ μαλλί, είναι πάρα πολύ υγιές το τρίχωμά του. Οπότε, συνιστώ σε όλους να κάνουν το ίδιο. Εδώ πέρα βλέπετε λίγο ότι έχει τζίπες. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, βλέπετε. Είναι ένας όγκος, ρε παιδί μου, από τρίχες. Αυτό δυστυχώς, για να μην το πονέσουμε, θα πρέπει να το κόψουμε πάνω στο τζίμα και να το ξεμπλέξουμε μετά. Αλλά αυτά καλά μην γίνονται. Πάμε να κόψουμε την τζίμα. Βέβαια, έφυγε υπόστρωμα. Και τώρα μπορείς να τη σπάσεις την τρίχα κάπως έτσι, να το ξεμπλέξεις για να μπορεί να περάσει και η φτένα. Δεν το πονάει αυτό καθόλου, γιατί στην ουσία κόβει την τρίχα που είναι μαζεμένη, έχει κι άλλη εδώ. Ειδικά στα ποδαράκια θέλει πολύ προσοχή. Να, κι άλλη εδώ πέρα. Είμαστε δύσκολο. Λοιπόν, θα το κουρέψουμε για την ουρά. Έχει πάρα πολύ τρίχα. Θα το πάρουμε τις άκρες, ρε παιδί μου, να μειώσουμε την τρίχα από το πήγε μπάνιο. Απλά επειδή έχει κόμπους στις άκρες, θα πρέπει να την κόψουμε για να μπλεχθεί πιο σωστά. Έτσι κι αλλιώς αυτό που θα μείνει θα το ξανακόψουμε και θα το αραιώσουμε μετά το μπάνιο. Οπότε
κόψαμε όσο τρίχωμα μπορούσαμε. Και σε λίγο μπαίνει για μπάνιο. Αυτή είναι η κατάσταση στο ποδαράκι. Αυτό πρέπει να καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Έχει άλλη υφή, έχει άλλο χρώμα, γίνεται χαμός. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει ένα αγκαθάκι να μην το παρατηρήσετε. Οπότε πρέπει και εσείς στο σπίτι να τα βλέπετε. Ο Φάμπιο, παρόλο που έχει τρίχωμα εδώ πέρα που είναι φυσιολογικό, αναπτύσσεται το τρίχωμα του, είναι στάσιμο. Δεν έχει καθόλου αγκαθάκια, τίποτα, είναι πεντακάθαρο. Απλά έχει τρίχες που πρέπει να κοπούνε για να προβλέψουμε τέτοια προβλήματα. Να ξέρετε ότι στα ποδαράκια σχεδόν ποτέ κανένα σκύλο δεν κάθεται εύκολα. Πρέπει να γίνει όμως, όσο και να τον ενοχλεί λίγο. Αν γι' αυτό ξαναλέω, δεν τον μονάει. Ας εγώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα να είναι καθαρό. Παίρνει δηλαδή αυτό το λιμεράκι, επαναλαμβάνω δεν πονάει και ούτε κόβει. Πρέπει να το καθαρίσουμε στη μορφωνική περιοχή πάρα πολύ καλά. Πρέπει γενικά να είναι καθαρό και για να μελερώνεται λόγω υγιεινής. Αυτό. Παίρνουμε προσεκτικά το προσωπάκι του με μια μεγάλη σκάλα, ώστε να αφήσουμε αρκετό τρίχωμα για να καθαριστεί πιο εύκολα, γιατί είναι λίγο παλιά. Το κάνουμε το αυτή και κάνουμε τη φορά της τρίχας από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά. Κάθε τη γίνει ψήφι, μην το ζητάτε. Πολύ δύσκολα κάθε. Το έγινε και από την άλλη πλευρά. Αυτό μας διευκολύνει και στο στέγνωμα. Θα στεγνώσει δηλαδή πιο γρήγορα, αλλά και θα καθαριστεί πιο καλά. Από το μπάνιο σε τέτοια σκυλιά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να είναι 60-40, θα έλεγα. Αλλά... ναι, μπορεί να είναι και 60-40. Γιατί άμα είναι καθαρή η τρίχα του και δεν έχει κόμπους, τα υπόλοιπα είναι ψιλοεύκολα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην είναι καθαρός, να μην έχει κόμπους. Και δεν υπόλοιπα γίνονται. Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να το πάρουμε για μπάνιο. Όπως βλέπετε το έχουμε πάρει αρκετό τρίχωμα. Θα το κάνουμε μια επαλήθευση στο σώμα μετά. Και μετά θα φτιάξουμε στο προσωπάκι όλα με ψαλίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό προτού μπει για μπάνιο, παιδιά, να μην έχει καθόλου κόμπους πουθενά. Γιατί γίνονται χειρότερα. Και μετά ίσως είναι δύσκολο να, όταν είναι βρεγμένη, άμα είναι λίγο βρεγμένη το αυτή, κολλάει πάνω στο δέρμα και είναι πολύ δύσκολο να το καθαρίσει το αυτή. Οπότε θα το κάνουμε τώρα που μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα. Με τη φορά της τρίχας από μέσα προς τα έξω, δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Το καθαρίζουμε όλο το αυτή και στη συνέχεια εδώ μέσα ή θα το τραβήξουμε με τσιλιδάκι ή με το χέρι, αλλά δεν πρέπει να μείνει καθόλου τρίχα στο αυτή. Θα το δείξουμε στη συνέχεια. Τώρα το υπόλοιπο για μέσα θα το τραβήξουμε μετά το μπάνιο. Απλά τώρα καθαρίζουμε τα περιφερειακά. Έχει αλλάξει ήδη η δομητριστρία. Σε αυτό εδώ πέρα θέλουμε καθάρισμα. Θα το βάλουμε ένα σπρέι μετά για να το καθαρίσουμε να είναι τούπλος. Τώρα το πάμε για μπάνιο. Θα του κάνουμε 2-3 χέρια. Βρέχουμε όλο το σπίτι να είναι παντού βρεγμένος. Το κάναμε το πρώτο χέρι. Τώρα πάμε να το περάσουμε το δεύτερο σαμπουάν. Και μας έχει κάνει εδώ πέρα λούτσα. Έπρεπε να φορέσω τα διάβροχα μου τελικά. Ευχαριστώ. Αφού έκανε μπάνιο, τώρα το στεγνώνουμε με μία πετσέτα να φύγουν τα πολλά νερά. Όσα μπορούμε βασικά. Μετά θα του βάλουμε μία μάσκα σαν conditioner, είναι και conditioner φυσικά. Θα τον αφήσουμε 5 λεπτά να πιάσει και αυτή η μάσκα στην ουσία βοηθάει πάρα πολύ στο χτένισμα, να βγει λίγο πιο ίσιο και στο φτέγνωμα.
αυτό που σας έλεγα. Το απλώνουμε παντού. Εν μεταξύ μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Δεν δείχνουμε το προϊόν μας. Άμα θέλουν οι τεράστιες εταιρείες να στάξουν κανένα φράγκο. Γιατί έχουμε και δεκάδες προβολές στο YouTube. Αυτό το στεγνώσαμε καλά, δεν πρέπει πουθενά να είναι βρεγμένος. Θα πάμε να κάνουμε τώρα μία επαλήθευση σε όλο το σώμα. Θα ξανακάνουμε κομπαράκια, μιχάκια, παπουσάκια και στο τέλος θα κάνουμε το πρόσωπο. Το μάτι είναι έτσι κι αλλιώς κατσαρό, οπότε το κάνουμε έτσι για τις δύο πλευρές. Δεν έχει δηλαδή σωστή φορά της τρίχας στην μία πλευρά, έχει και δεξιά και αριστερά, δεν είναι τα φορά ας πούμε. Εμείς το κάνουμε και από τις δύο μεριές, να γίνει ομοιόμορφο. Τα πομεράκια είπαμε, θα φτιάχνουμε με τη φορά της τρίχας και ύστερα να το φτιάξουμε με το τσαλίδι. Άμα έχει πολύ, μπορούμε να το πάρουμε με το στραβό αλλά ίσιο ψαλίδι, όχι ίσιο. Με το στραβό αλλά χωρίς δοντάκια, για να το φτιάξει περιμετρικά το κεφαλάκι και ύστερα το πάρεις με τα δόντια του ερεώματος. Παίρνουμε απαλά, παίρνουμε έτσι το κεφαλάκι του και αφού έχουμε πάρει το αυτί προς τα πάνω, να μην φοβόμαστε ότι δεν το κόψουμε τίποτα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, τελειώσαμε με το Φάμπιο.